Λοιπόν, για πάμε στο Γιάννη Καντέλη. Γιάννη, τι γίνεται? Παρακαλώ. Προφανώς επικρατεί κλίμα εφορίας εδώ. Από πολλά στελέχη έχουν ευνηδιαστεί και οι ίδιοι, πρέπει να σου πω, όταν πληροφορήθηκαν ότι πιθανόταν να ξεπεράσει το 40%, να φτάσει κοντά στο 41% το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι δεδομένο σία ότι με βάση είναι αυτά έκπληξη, τα αποτελέσματα. Είναι έκπληξη. Όπως δεν το έχουμε δει πουθενά αυτό το ποσοστό. Δημοσκοπικά εννοώ, προεκλογικά δεν το έχουμε δει πουθενά. Και επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη σύνδεσή μας, ότι δεν υπάρχει περιθώριο για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Αυτό αναμένεται να είναι και το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αναμένεται να μιλήσει για μια καθαρή εντολή αυτοδυναμίας προς τη Νέα Δημοκρατία από το εκλογικό σώμα. Ότι απορρίπτει δηλαδή ο λαός όλα τα σενάρια συνεργασίας, τον σχηματισμό κυβερνήσεως συνεργασίας που ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει πηγή αστάθειας. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Σία? Ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάρει τη διερευνητική εντολή ακολουθώντας τον θεσμικό δρόμο, ωστόσο αυτήν δεν θα την αξιοποιήσει για να διερευνήσει τις δυνατότητες σχηματισμού μιας τέτοιας ασταθούς κυβέρνησης, αλλά θα ζητήσει να υπάρξει νέα ετοιμιγορία με το νέο εκλογικό σύστημα από τους πολίτες. Μάλιστα, λοιπόν, πιθανότατα και το εξή να επικοινωνήσει. Ναι, Γιάννη, συνεχίζεις. Να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να τους ενημερώσει για την πρόθεσή του. Μάλιστα, λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.